την Παρασκευή 9 Αυγούστου στην Ελούντα Αγίου Νικολάου συναντήθησαν από αστυνομικούς της Υποδιέθεσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου και του Επιτελείου της Διεύθυνσής μας δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Ιράκ και Συρίας, 25 και 32 ετών αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες σκοπές. Ειδικότερα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από αστυνομικούς των ανωτέρων υπηρεσιών στην εν λόγω περιοχή για την καταπολέμηση και αποτροπή κλοπών από οχήματα, συνελήφθησαν οι προαναφερόμενοι τη στιγμή που επιδίωκαν να διαρρήξουν αυτοκίνητο σε παραλία της Ελούντας, ειδικότερα στη θέση Κολοκύθα, στο τουριστικό θέατρο που είναι στο σημείο αυτό. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι εν λόγω δράστες, ενεργώντας από κοινού, έχοντας συγκεκριμένους ρόλους, είχαν διαπράξει συνολικά 29 διαρρήξεις οχημάτων από το χώρο στάθμευσης οχημάτων το χρονικό διάστημα από 10 Απριλίου έως και 5 Αυγούστου του αυτού έτους. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές και άλλα είδη, ανέρχονται στο ποσό των περίπου 20.000 ευρώ. Ενώ τα μετρητά χρήματα που αφαιρέθηκαν ήταν περίπου 5.000 κατά δήλωση των παθόντων. Οι συνειστέντες, με την δικογραφία που έγινε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν εισαγγελέα Λασιθίου και αύριο προσάγονται στο γύρο ανακριτή για τα περαιτέρω. Το προανακριτικό έργο διενεργήθηκε από την Υποδιεύση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου. Έχουν επιβεβαιωθεί όλες αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρατε, δηλαδή έχουν εγγραφεί οι ιδιοκτήτες που βεβαιώνουν τα στοιχεία που το ότι χάσανε τα ίδια και όλα αυτά. Σαφές. Πρόκειται από ομολογία δική τους. Είχαν καταγραφεί οι εν λόγω κλοπές από οχήματα συνήθως ενοικιαζόμενα. Τα πιο πολλά ήταν ενοικιαζόμενα και κάποια ήταν εδώ οι μεταπών. Οι οποίοι καταγγείλει την διάρρηξη του οχήματός τους. Άλλοτε τα άνοιγαν με κάποιο αντικείμενο αιχμηρό τύπου ψαλιδιού και όταν ήταν ο τρόπος διάρρηξης ανέφικτος, σπάγαν το τζάμι και αφήσαν μέσα βαλίτσες, σακουαγιάζ κλπ. Είχαν συγκεκριμένη μέθοδο. Μεθοδολογία, δηλαδή ο ένας έλεγε τσίλες, πηγαίναν σε συγκεκριμένα σημεία, σε πάρκινγκ, ήταν μόνο τα εγγυαζόμενα. Αυτοί είχαν μια καλή οργάνωση, θα λέγαμε. Είχαν εγκατασταθεί στον λόγο σημείο, έχοντας διακριτούς ρόλους. Ο ένας ήταν σε κάποιο σημείο που είχαν φτιάξει σαν ένα παράπηγμα, μέσα με στρωματάκι, με νερό, με καφέδες και με κιάλια. Έλεγε το σημείο που άφηναν τα οχήματα οι ταξιδιώτες. Και στον απέναντι σημείο του λόφου ήταν ο έτερος δράστης, οι οποίοι συντονιζόμενοι ενεργούσε ο ένας από τον δύο, σπάνε τα οχήματα, έπαιρναν τα αντικείμενα και τα ακολουθούσαν περαιτέρω. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ήταν όλα τα οχήματα στο πάρκινγκ της Ελούντας μέσα στην πόλη ή στην Κολοκύθα εκεί. Στην Κολοκύθα. Δηλαδή... Στην Κολοκύθα, εκεί που είναι το πάρκινγκ, για να κατέβουμε κάτω στην παραλία, ναι. Έξω από την εκκλησία. Ναι, το ίδιο από κάτω. Ναι. Και εσύ έχουν και ιδέα. Ναι. Στο σημείο αυτό ήταν το επίμαχο σημείο, θέλετε, το οποίο είχαμε τις διαρρήξεις. Έχουν κάνει διαρρήξεις και σε άλλα σημεία της περιοχής. Συνδέονται και άλλα. Οι συγκεκριμένοι ενεργούσαν στο σημείο το συγκεκριμένο. Πήγαιναν πρωινές ώρες, είχαν ένα δικό τους χώρο διαμορφώσει. Ήταν πολύ παρατηρητήριο. Πάνω. Παρατηρητήριο, ο ένας με κιάλια, υψηλής ποιότητας ευκρίνειας. Έβλεπε το μέρος, παρατηρητής κανονικά, ο άλλος ήταν απέναντι στο λόφο και τον καθοδηγούσε. Με κινητά, βέβαια. Γιατί τι ώρες ενεργούσαν περίπου.
από το πρωί 10 ώρα περίπου μέχρι το βράδυ και 8. Αλλά οι πολλές περιπτώσεις κλοπών ήταν από τις 10.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Είναι κάτι και Αγίου Νικολάου. Ήταν κάτι και Ηρακλείου. Ερχόταν το πρωί, λίγα πρωί, στο λόγο σημείο έπαιρναν θέση, θα λέγαμε. Κινούνταν με δικό τους όχημα. Ναι, δικό τους όχημα. Δηλαδή από το πρωί έφυγαν το βράδυ, καμουφλαρισμένοι. Από το μήνα Μάιο που είχαμε τα πρώτες, Απρίλιο, τις πρώτες ενδείξεις και καταγραφές αυτών των πράξεων, εμείς κάναμε προσπάθειες, δύσκολη η διαχείριση, διότι σας λέω ήταν οργανωμένοι και έλεγαν τον χώρο πριν κάνει να χτυπήσουν. Δεν πήγαν στην τύχη, δηλαδή ως περιηγητές πηγαίνουν σε ένα σημείο, χτυπάω, φεύγω, είχαν χρόνο να το πείσει, είχαν παρατηρηθεί από σημείο συγκεκριμένο και το ασφαλούσε να εργούσε ως συνεργός. Στο δικό του το Χρυσφύγετο, φτάσατε μετά από πληροφορίες που είχατε από κάποιους να το πείτε μας εδώ, με δικές σας πηγές. Μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά της ασφάλειας και όσοι άλλοι με πλάτησαν και το ΔΑΕΚΙ. Γιατί δεν είναι χθεσινή επιχείρηση. Το παλεύουμε τώρα και 2-3 μήνες, όλο το καλοκαίρι. Είχατε τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής? Όχι. Όχι. Δεν υπήρξε καμία βοήθεια από κανένα πολίτη. Και όταν κάνω αίτηση σε όλους τους πολίτες, όταν πηγαίνω στις παραλίες, να είναι προσεκτικοί τις περιουσίες όλοι μας. Αν δούμε κάτι εγώ, να μας ενημερώσουμε, μήπως και μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικότερο και να αποτρέψουμε άλλες σκοπές. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και των πολιτών? Εντάξει, όχι πάντα. Εντάξει, τώρα. Υπάρχουν νοοτροπίες. Εκεί τώρα, σας λέω συγκεκριμένα, είχαμε διαρρήξεις. Δεν είναι καρβοήθεια να ότι εδώ βλέπω ότι στο όχημα το τάδε κάποιοι το σπάνε. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, καμία βοήθεια που κάνει. Η εκκλησία κατάφερε από μόνη της μετά από προσπάθεια να κάνει να συλλάβει τους επ' αυτό φόρο. Τους δύο. Τους λάβατε αυτό. Ναι. Την ώρα που κάνανε. Ναι, βέβαια, βέβαια, κανονικά. Και ομολόγησαν, αδειάστηκαν. Χωρίς... Τα κλωβμένα τα έκαναν. Τα προωθούσαν σε περιοχή του Ηρακλείου. Υπάρχει συνεργός. Η προνάκριση και η προσπάθεια μας είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει δηλαδή ένα αποδόχος ο οποίος προωθούσε στην αγορά τα προϊόντα. Σαφέστατα, όλα αυτά τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ένα και δύο, ό,τι είχαν μέσα τα οχήματα, από κάμερες, οτιδήποτε ήταν ηλεκτρονικό, είχε αξία, το έπαιρναν και το προωθούσαν. Υπάρχουν συνέπειες να κάποιος αγοράσει κλεμμένα. Αποδοχή προϊόντα κλίματος. Γιατί δεν μπορώ τώρα εγώ ή εσείς να πάμε να αγοράσουμε από τον περαστικό. Θα μας πει, φίλε, έχω ένα λάπτοπ, ας πούμε, το οποίο κάτω ευρώ. Είναι η διαδικασία των πλανώνιων στα λαφταία, έτσι. Συνήθως δεν πάνε σε μάρκετ, δεν πάνε σε καταστήματα ηλεκτρονικά. Στο πουλιώνται, φαντάζομαι, από στόμα σε στόμα ή από χέρι σε χέρι. Γιατί η όλη διακίνηση. Είχαν δράσει προηγουμένως, είναι γνωστοί, έχουμε κινηθεί αλλού. Διότι... Οι συγκεκριμένοι συλλαμβάνουν πρώτη φορά. Και οι συγκεκριμένοι είχαν δραστηριοποιηθεί μόνο στο σημείο της Σελούντας. Χθες Κολοκύθα. Το είχαν πάρει αποκλειστικά, θα λέγαμε εργολαβία, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά. Έχουμε άλλες καταγγελίες κλοπών. Σε άλλα σημεία έχουμε. Και εκεί έχουμε καταβάλει προσπάθειες. Ελπιστούμε να έχουμε βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και πάλι επισημαίνω ότι θα είναι καλό οι πολίτες να μας βοηθήσουν αν δούμε κάποια κίνηση ή κάποια άτομα τα οποία κινούνται δίποτα. Για να μπορέσουν να τους προστατεύσουν και να προσφέρουμε μια ασφάλεια που την δικαιούμε. Έχετε πληροφορίες ότι κινούνται άνθρωποι που δεν διαμένουν μόνιμα εδώ με τέτοια τάση για κλοπές? Δηλαδή στο παρελθόν έχει συμβεί και στην πολιτική οικολόγηση άλλες περιοχές να έρχονται από άλλες περιοχές αυτή την περίοδο που υπάρχει πολλή κίνηση, επιδιώκοντας να κάνουν κλοπές, διαρρήξουν όλο αυτό το χρόνο. Το έχουμε κάνει και σε άλλα χρόνια. Αυτή είναι εισαχόμενη, είναι γεγονός. Αυτή δεν είναι εδώ στην ευρύτερη περιφέρεια, ας πούμε, του Αγίου Νικολάου, του Νομοσυθίου. Τη σεζόν. Έρχονται από άλλα μέρη της Κρήτης. Είναι αγοραπή, χωρίς να δημιουργούμε ρατσιστικά κινήτρα ή άλλες εντυπώσεις. Είναι αγοραπή. Και πέρσι πάντα είχαμε συλλάβει πάλι δύο άτομα για περίπου 60 υποθέσεις αντίστοιχες
και αυτή η αλλοδαπή, και η σημερινή, και η υπόθεση πάλι αλλοδαπή.